τέλη Φεβρουαρίου κατέρευσε η γέφυρα του Κερίτη, μνημείο που έστεκε για περισσότερα από 100 χρόνια. Όμως δεν άντεξε το χτύπημα της φοδρής κακοκαιρίας με τις απίστευτες εικόνες να κάνουν τον γύρο της Ελλάδας. Αρχές Απριλίου η κακοκαιρία απειλεί γέφυρα 100 ετών στον Μύρτο Ιεράπετρας. Οι καταρακτώδεις βροχές φούσκωσαν το ποτάμι που περνάει κάτω από τη γέφυρα, με τους κατοίκους να εκφράζουν τους φόβους τους για τα χειρότερα. Να θωρακιστεί άμεσα η βάση της παλιάς γέφυρας του Μύρτου, ζητάει η τοπική κοινότητα, καθώς εκφράζονται φόβοι για κατάρρευσή της, όπως έγινε στη γέφυρα του Κερίτη. Βλέπετε πίσω μας, η γέφυρα από το 6 Απριλίου που κινδύνευσε την πάρη είναι στην ίδια κατάσταση. Η αποκεντρωμένη διοίκηση ζητάει περιβαλλοντική μελέτη με αποτέλεσμα, εάν επιμείνει στην άποψη, η γέφυρα δεν θα υπάρχει όταν θα γίνει η χρηματοδότηση των 200.000 ευρώ που υπάρχουν για την αποκατάστασή της. Υποβλήθηκε ένα αίτημα το οποίο πάνω δεν έχει ούτε τοπογραφικά διαγράμματα, ούτε τεχνική τεκμηρίωση, ούτε απολύτως τίποτα. Είναι ένα απλό αίτημα, επιτρέψτε μας να εκτελέσουμε θωράκιση της γέφυρας ως κατεπήγοντος χαρακτήρα έργο. Όπως υποστηρίζουν, θα πρέπει να θωρακιστεί με τεχνικά έργα πριν ξεκινήσουν οι βροχοπτώσεις με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, καθώς όπως αναφέρουν, αν η γέφυρα γκρεμιστεί, τα νερά του ποταμού θα πνίξουν το χωριό. Εάν από εκεί που έχει φάει το νερό έρθει με ορμήγια, δεν έχουν δει πολύ τον ποταμό αυτό όταν κατεβάζει νερά, τι νερά μπορεί να κατεβάσει, κινδυνεύει το χωριό. Ζητούμε αυτό που βλέπετε πίσω μας με τη γέφυρα, να προστατευτεί η γέφυρα και να σταματήσει η αποκεντρωμένη να μπαίνει σε θέματα τύπων. Το σχετικό αίτημα υποβλήθηκε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, το οποίο όμως επιστράφηκε, καθώς αυτό δεν συνοδευόταν με τεκμηριωμένη μελέτη. Αντιλαμβανόμαστε και μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει τουλάχιστον το αίτημα να είναι τεχνικά αποδεκτό. Επιστράφηκε ως απαράδεκτο. Αν υποβληθεί με μια σοβαρή τεχνική έκθεση, η οποία καταδεικνύει την αναγκαιότητα και την τεκμηρίωση και το έργο, σε μορφή τουλάχιστον ότι γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα, ποιες είναι οι εργασίες που θα απαιτούνται να εκτελεστούν, με τοπογραφικά διαγράμματα για το πού θα γίνουν όλα αυτά, τότε πραγματικά θα εξεταστεί επί της ουσίας. Από την άλλη πλευρά, ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Βουλιδάκης, με δηλώσεις του στη Νέα Κρήτη, δηλώνει ότι δεν συμφωνεί με τη στάση της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης. Για το επίμαχο ζήτημα θα υπάρξουν εξελίξεις, καθώς την ερχόμενη εβδομάδα το τοπικό Συμβούλιο Μύρτου συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση με ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων και σε μια προσπάθεια να σώσουν, όπως αναφέρουν, τις περιουσίες τους που βρίσκονται σε κίνδυνο.